60 άνθρωποι βρίσκονται αυτή τη στιγμή αποκλεισμένοι στη Δανία. Σε αυτούς συγκαταλέγονται δύο νέοι ρεθυμνιώτες, ο Γιώργος Δάνδολος και ο Ανδρέας Μαρινάκης, οι οποίοι βρέθηκαν το τελευταίο διάστημα στην πόλη της Βόρειας Ευρώπης προκειμένου να εργαστούν ως μάγειρες. Σήμερα παλεύουν για να επαναπατριστούν, ενώ έχουν μείνει χωρίς εργασία και χωρίς σπίτι. Σε μια απέλπιδα προσπάθεια απευθύνουν μήνυμα έκκληση επί της ουσίας στον Έλληνα Πρωθυπουργό και στον Νίκο Χαρδαλιά. Πάμε να συνδεθούμε μαζί τους. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη σύνδεση και επειδή σας βλέπω είστε νέοι άνθρωποι και οι δύο, θα μου επιτρέψετε να μιλάμε στον Νίκο. Ναι, βέβαια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πριν πιάσουμε το χρονικό, θέλω να μου πείτε αν μέχρι στιγμής είχατε κάποια ανταπόκριση στην έκκληση που απευθύνατε. Μέσα από μεγάλες κινητοποιήσεις που γίνανε μέσω Facebook, μέσω... Γενικά, το ίντερνετ έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και ακούστηκαν. Είχαμε άμεση ανταπόκριση σήμερα από διάφορα γραφεία, όπου πιστεύουμε και από ό,τι μας είπανε, μέσα στις επόμενες μέρες το πρόβλημα θα έχει λύξει. Μάλιστα. Παρήγορο αυτό. Πολύ. Ναι. Όταν μιλάς για γραφεία, αναφέρεσαι σε ιδιώτες ή σε κρατικές δομές. Ας το θέσω έτσι. Αναφερόμαστε σε κρατικές δομές. Mm. Είναι από κάποιους διευθυντές υπουργείων και από κάποιους... Ναι, είναι από διάφορα, από κάποιους βουλευτές, όποιους βοηθήσαν. Σας έχουν δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ως προς το διαδικαστικό από εδώ και πέρα ή όχι? Όχι. Τώρα ένα μήνα δεν μας έχουν δώσει κανένα, δεν μας έχουν υποσχεθεί καν ότι θα μπει αυτή η πτήση. Σήμερα, μετά από έναν ολόκληρο μήνα, κάποιοι ξεκινήσαν να μας λένε ότι θα γίνει κάτι και να έχουμε ελπίδες ότι σε λίγες μέρες θα υπάρξει κάποια πτήση. Και αυτό, περιμένουμε. Δεν έχουμε... Χωρίς όμως να είναι κάτι σίγουρο αυτή τη στιγμή. Δεν έχετε κάτι σίγουρο στα χέρια σας ως πληροφορία? Όχι. Όχι. Όχι, ως πληροφορία από κανέναν δεν έχουμε κάτι σίγουρο. Βέβαια, σήμερα μας καθησύχασαν ότι κάτι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Ότι θα το δρομολογήσουμε. Είναι παρήγορο τουλάχιστον ότι είχατε έτσι μια πρώτη επικοινωνία μετά από προσπάθειες αρκετών ημερών. Θέλω λίγο να μας περιγράψετε την καθημερινότητά σας αυτή τη στιγμή. Η καθημερινότητά μας είναι, δεν κάνουμε τίποτα. Έχουμε σταματήσει τις δουλειές μας από τα μέσα Μάρτη και απλά ζούμε εδώ πέρα, δεν έχουμε καμία πηγή εσόδων και στην ουσία τρώμε από τα έτοιμα που κάποια στιγμή σύντομα θα τελειώσουν και τότε θα είμαστε πραγματικά... Στο έλεος του Θεού. Μένετε σε κάποιο φιλικό σπίτι? Τι λύση έχετε βρει στην παρούσα φάση? Εγώ τη συγκεκριμένη φάση φιλοξενούμε σε αυτό το σπίτι από ένα φίλο μου. Ο Ανδρέας νοικιάζει... Με άλλους τέσσερις συγκάτοικους εδώ πέρα. Εδώ πέρα συγκατοικούν όλοι, οπότε μένει στο σαλόνι σε ένα διαμέρισμα με τρία δωμάτια που μένουν τέσσερα άτομα. Μάλιστα. Και εγώ μένω σε έναν γνωστού ναι. Και πληρώνω νίκη κάθε μέρα που μέρα. Κάθε μέρα που μένω εδώ πέρα, στο τέλος θα πληρώσω όσες μέρες έχω μείνει. Μάλιστα. Πάμε τώρα να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Εσείς βρεθήκατε στη Δανία πριν από πόσο διάστημα για να εργαστείτε, όπως έχετε πει και οι ίδιοι, για να ξεκινήσετε εκεί μια άλλη καθημερινότητα. Μια άλλη ζωή. Έτσι. Ο Δάνδολος είχε έρθει εδώ από αρχές Σεπτέμβρη και εγώ είμαι εδώ πέρα από αρχές Γενάρη του προηγούμενου χρόνου. Δηλαδή είμαι εδώ ένα χρόνο και τέσσερις μήνες. Και ήρθαμε εδώ πέρα για να βρούμε μια δουλειά. Πλέον αποφασίσαμε ότι θέλουμε να γυρίσουμε στην Ελλάδα και είχαμε αποφασίσει από το Γενάρη και οι δύο ότι θα γυρίσουμε. Είχαμε κλείσει τα εισιτήριά μας. Από το Γενάρη, λοιπόν, είχατε κλείσει τα εισιτήρια της επιστροφής. Ναι. Η οποία ήταν χρονικά τοποθετημένη πότε? Εγώ ήμουν στις 29 Μαρτίου. Και εγώ στις 25. Ωραία. Και, 25. Και από εκεί και πέρα τι ακολούθησε? Από εκεί και πέρα η πρώτη επικοινωνία με την πρεσβεία, όταν πάρθηκαν τα μέτρα εδώ στη Δανία, έγινε στις 16 Μαρτίου. Είπαμε στην πρεσβεία τέλος πάντων ότι τώρα που σιγά σιγά κλείνουν, ακυρώνονται πτήσεις, τι μπορούμε να κάνουμε? Υπάρχει πτήση επαναπατρισμού, θα γίνει κάτι? Αυτό που μας είπαν ότι
Η Δανία δεν έχει κλείσει τα σύνορα επί αέρος, οπότε αν βρείτε κάποια εμπορική πτήση να φτάσετε στην Ελλάδα, έχει καλώς. Mm. Οι μόνες πτήσεις εμπορικές που είχαμε στη διάθεσή μας εκείνη τη στιγμή ήταν πτήσεις 38 ώρων, όπου περνούσαν από 4 διαφορετικές χώρες. Οπότε ήταν κάπως... Ήταν ρίσκο, γιατί μπορεί σε μία από αυτές τις χώρες να κολλούσαμε εκεί πέρα στο αεροδρόμιο, ναι, και κάποια πτήση να κυρωνόταν τελευταία στιγμή. Και απλά θα ήμασταν κολλημένοι στη Γαλλία ή στην Αγγλία ή δεν ξέρω και εγώ πού θα ήταν αυτές οι πτήσεις. Mm-hmm. Και θα μέναμε απλά εκεί πέρα κολλημένοι στην ουσία. Γιατί οι πτήσεις ακυρώνονται τελευταίο λεπτό. Τώρα δεν υπάρχουν, αλλά τον Μάρτιο ακυρωνόντουσαν συνέχεια. Είπατε ότι κάνατε προσπάθειες να επικοινωνήσετε με την πρεσβεία, με το Υπουργείο Εξωτερικών, με κάποια τοπική αρχή. Σκεφτήκατε να επικοινωνήσατε. Είστε και οι δύο από το Ρέθυμνο, σωστά? Ναι. Με την περιφέρεια Κρήτης ενδεχομένως σκεφτήκατε να επικοινωνήσετε? Όχι, δεν σκεφτήκαμε να επικοινωνήσουμε την περιφέρεια της Κρήτης, διότι ανήκουμε σαν Έλληνες στην ελληνική πρεσβεία και είναι η μόνη που έχει αρμοδιότητα σε εμάς. Και υποτίθεται ότι πρέπει να με ρυμνήσει για το οποιοδήποτε πρόβλημά μας σε μια τέτοια κατάσταση. Πλήρως αντιληπτό. Ανάμεσα στα άτομα τα οποία είναι εγκλωβισμένα αυτή τη στιγμή στη Δανία, βρίσκονται και άλλα παιδιά από την Κρήτη, γνωρίζετε? Δεν γνωρίζουμε αν βρίσκονται άλλα παιδιά από την Κρήτη, αλλά είναι άλλοι 55 με 58 Έλληνες. Μάλιστα. Βέβαια, δεν ξέρουμε πόσοι από αυτούς πληρούν τα κριτήρια που έβαλε ο κύριος Χαρδαγιάς. Που, κατά την άποψή μου, αυτά τα κριτήρια δεν έχουν καμία βάση, λόγω του ότι δεν είμαστε χίλια άτομα για να βάλει κριτήρια να γυρίσουν μόνο οι άνεργοι και οι άστεγοι. Είμαστε όλοι και όλοι 60 άτομα. Δηλαδή, θα βάλει μια πτήση για τους 30 που θα είναι άνεργοι και άστεγοι? Δεν έκανα κάποιο νόημα σε αυτό. Με τους δικούς σας που μιλάτε, φαντάζομαι, όλες αυτές τις μέρες. Εντάξει. Τι είναι αυτό το οποίο συζητάτε, οι αγωνίες που μοιράζεστε ενδεχομένως? Μας στηρίζουν πάρα πολύ. Μας λένε να έχουμε θετικές σκέψεις, να έχουμε θετική ψυχολογία. Μας κάνουν χιούμορ. Γενικά βγάζουν έναν εαυτό που είναι υπεράνω όλης της κατάστασης. Για να προσπαθήσουν να μας στηρίξουν. Γιατί καταλαβαίνουν τι πραγματικά περνάμε. Τι είναι αυτό που σας δίνει κουράγιο αυτές τις ημέρες, αυτές τις ώρες που για εσάς κυλούν δύσκολα? Είστε μακριά από τον τόπο σας, εγκλωβισμένοι εντός ή εκτός εισαγωγικών? Αυτές τις ημέρες, ευτυχώς, μέσω των μέσων όπως Facebook, πολλοί μας στέλνουν μηνύματα, μας παίρνουν τηλέφωνο και μας συμπαραστέκονται με όποιο τρόπο μπορούν. Αυτή είναι η μόνη συμπαράσταση που έχουμε. Και είναι αρκετή για να μας εμψυχώσουν λίγο μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε εδώ πέρα. Και την αναμονή που έχουμε τώρα ένα μήνα για να βάλουν μια πτήση να μας γυρίσουν πίσω. Και είναι πολύς ένας μήνας. Λοιπόν, κλείνοντας, θα ήθελα να στείλετε πολύς το δικό σας μήνυμα. Θετική σκέψη, χιούμορ και γενικά... Ελπίζουμε να τελειώσει γρήγορα όλο αυτό και οι αρμόδιες αρχές να πράξουν υπεύθυνα και γρήγορα, γιατί έχει ήδη περάσει αρκετός καιρός που βρισκόμαστε σε αυτό. Επικοινωνούμε κάθε μέρα σχεδόν, είτε με την πρεσβεία, είτε με το Υπουργείο Εξωτερικών, και απλά μας λένε ότι δεν έχουμε κανένα νέο. Αυτό που θέλουμε είναι να τελειώσει για όλους αυτό, να βάλουν μια πτήση, να τελειώνουμε όλοι μας με αυτή την ιστορία. Εγώ εύχομαι και ελπίζω να σας ακούν και από την περιφέρεια Κρήτης, η οποία σαφέστατα δεν είναι εκείνη η οποία επομίζεται το διαδικαστικό του επαναπατρισμού, έτσι δεν είναι αρμόδια αρχή για αυτό, ωστόσο μπορεί να συμβάλλει με όποιο τρόπο και μέχρι ένα συγκεκριμένο βαθμό, ενδεχομένως και πιέζοντας προς τα πάνω, προκειμένου να τρέξει κάπως το πράγμα, να προλάβετε και εσείς να επιστρέψετε στον τόπο σας, στις οικογένειές σας, αυτές τις ημέρες οι οποίες είναι ιδιαίτερες. Είναι ημέρες κατάνοιξης, είναι μεγαλοβδομάδα και ας την περνάμε πολύ πολύ διαφορετικά από ό,τι συνηθίζαμε μέχρι και πέρυσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Καλή δύναμη να σας ευχηθώ. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς.